Αρχίζουμε το δελτίο μα, κυρίε και κύριοι, από την επικείμενη συνάντηση Μιτσοτάκη-Ερντογάν στο Βίλνιου, εν ώψη τη Συνόδου του ΝΑΤΟ. Το τέταρτο έχει κλειδώσει. Ο Γιάννη Καντέλη είναι μαζί μα με περισσότερε λεπτομέρειε για τη συνάντηση των δύο ανδρών. Ναι, σήμερα το πρωί κλείδωσαν όλε οι λεπτομέρειε. Ορίστηκε το ραντεβού για την Τετάρτη, την Τετάρτη 12 του μήνα, στο Βίλνιου τη Λιθουανία. Περίπου στι 12 η ώρα το μεσημέρι, με ολοκληρώνοντα την ουσία τη εργασίε τη η Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο κ. Μιτσοτάκη με τον κ. Ερντογάν θα θα βρεθούν, θα βρεθούν. στην αίθουσα, αλλά δεν θα είναι μόνοι του. Σύμφωνα με τι μέχρι τώρα πληροφορίε που λένε, Εκεί θα έχει δίπλα του ο κύριο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Ε, παρούσα θα είναι η Υφυπουργό Εξωτερικών, η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και η διπλωματική σύμβουλο του κυρίου Μητσοτάκη, η κυρία Μπούρα, κατά πάσα πιθανότητα. Όπω πληροφορούμε, στι επόμενε ώρε θα κλειδώσει και η ακριβή σύνθεση αυτής της, αυτού του τραπεζιού. Ένα ευέλικτο σχήμα ευέλικτο σχήμα, διότι θα έχουν και μεταξύ του συζητήσει προφανώ. Διότι αν πάει καλά η συνάντηση, θα δούμε αν θα μπορέσουν να ξεκινήσουν και οι διερευνητικέ επαφέ σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Από την πλευρά τη Τουρκία, μαζί με τον πρόεδρο Ερντογάν, θα βρίσκεται ο Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Χακάν Φιντάν, αλλά και ο εκπρόσωπο τύπου, βλέπουμε εδώ και το σχετικό γραφικό, ο κ. Τσαγατάη Κιλίτ και στενό σύμβουλο του κ. Ερντογάν. Αν η σύνθεση είναι τρει από την ελληνική πλευρά και βρίσκεται και η κυρία Μπούρα, θα υπάρχει και ένα Τούρκο Υπουργός, και ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών μένει να το δούμε ε, αυτό και το ποιο θα είναι η Ελλάδα. Και πάμε να δούμε τώρα ποιε είναι οι προσδοκίε τη ελληνική πλευρά για αυτή τη συνάντηση στο Βίλνιου. Η Ελλάδα προσδοκά να μείνουν χαμηλά οι τόνοι, όπω έγινε μετά του σεισμού τη 6η Φεβρουαρίου στην ε, Τουρκία, να, η, να συνεχίσει αυτή η ομαλοποίηση των σχέσεων. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει η Τουρκία να μην βάζει ζητήματα τα οποία αποτελούν κόκκινε γραμμέ για την ελληνική πλευρά, όπω είναι η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, αλλά και το δόγμα Τη γαλάζια πατρίδα. Θα πρέπει η Άγκυρα να κάνει ένα βήμα πίσω από αυτέ τι προκλήσει. Η Αθήνα πιστεύει ότι υπάρχουν ζητήματα θετική ατζέντα τα οποία μπορούν να προχωρήσουν συζητήσει, όπω είναι η οικονομία, όπω είναι το διμερέ εμπόριο, όπω είναι τα ζητήματα πολιτική προστασία που αναδείχθηκαν και με τον σεισμό στην Τουρκία. Από και πέρα υπάρχει μία διαφορά, την οποία συζητά η Ελλάδα με την Τουρκία, και αυτό είναι ο καθορισμό υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, με τον Πρωθυπουργό να λέει και χθε στι προγραμματικέ δηλώσει στην Βουλή ότι εκεί θα μπορούσε να είναι μια διέξοδος το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Για να δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη.